με προσκαλεσμένους οι οποίοι είναι αδαείς και υποτίθεται εκπροσωπούν τους μουσουλμάνους στην Αθήνα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι τα συγκεκριμένα άτομα που βγαίνουν και πλασάρονται ως υπεύθυνοι και πρόεδροι εκπροσωπούν τον εαυτό τους και στην καλύτερη περίπτωση το σωματείο τους, όχι το σύνολο των μουσουλμάνων. Αυτή λοιπόν η ψεύτο υπεύθυνοι σε αυτήν την συζήτηση για το τζαμί εντό εισαγωγικών επικεντρώνονται όχι στα πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν από την ανέγερση αυτού του κτηρίου, αλλά ο καημό του είναι η εξωτερική εμφάνιση. Ένα μιναρές. Λε και δεν είχαμε άλλα προβλήματα. Λε και αυτό μα έλειπε. Συγκεκριμένα, ο ψευτοπρόεδρος της ανύπαρκτης Μουσουλμανικής Ένωσης, ανύπαρκτης, δεν υπάρχει Μουσουλμανική Ένωση. Ο ψεύτο πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί η χωρητικότητα, διότι κατανοεί όπως λέει τον συμβολικό χαρακτήρα αυτού του τζαμιού. Εφόσον αποδέχεσαι τον συμβολικό χαρακτήρα όπως υποστηρίζεις, γιατί επικεντρώνεσαι σε ένα δευτερεύον θέμα που έχει να κάνει με την εμφάνιση και όχι με την ουσιαστική ανάγκη που υπάρχει. Και από πότε η εμφάνιση και η αισθητική ενό χώρου είναι πιο σημαντικά από την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πιστών με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν και μία από αυτές είναι η χωρητικότητα. Το κυριότερο πρόβλημα όμως που έχουμε τονίσει αρκετές φορές δεν είναι η εμφάνιση, δεν είναι ο δεν είναι αυτά τα πράγματα το κυριότερο, το πρώτο πρόβλημα αυτού του χώρου είναι ο αδογμάτιστος χαρακτήρας που επιτρέπει σε κάθε έναν από διαφορετικό δόγμα να προσεύχεται. Σουνίτες, Σιήτες, μαζί. Ή ο κάθε ένας να νοικιάζει το χώρο όποτε θέλει. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε για μια στιγμή μια εκκλησία ανοιχτή σε Ορθόδοξους, Καθολικούς και Προτεστάντες. Είναι εφικτή μία τέτοια θρησκευτική συνύπαρξη? Φυσικά και όχι. Τότε γιατί το επιδιώκουμε για τους Μουσουλμάνους. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η Επιτροπή που συνοδεύει το κτίριο, ή αλλιώς αυτό που λέμε το Διηγητικό Συμβούλιο, ένα Διηγητικό Συμβούλιο για κλάματα, που αποτελείται από Σουνίτες σύητες, οριανταλιστές, χριστιανούς, ένας χαμός. Για άλλη μια φορά καλούνται οι Σουνίτες και οι Σιήτες να συνεπάρχουν σε, στις αποφάσεις του τζαμιού. Ποιες αποφάσεις, ποιανού απόφαση, ποια απόφαση θα επικρατεί. Του Σουνίτη που θα έχει Σουνιτικές επιρροές ή του Σιήτη με Σιήτικές επιρροές. Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους και πάνω σε ποια βάση θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτά και άλλα παρόμοια είναι τα ουσιαστικά προβλήματα του χώρου που χρήζουν άμεση επίλυσης. Όχι αν μοιάζει με περίπτερο ή αν έχει ή όχι μηναρέ. Η εμφάνιση του χώρου είναι το τελευταίο που πρέπει να μα απασχολεί, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν οι προαναφερθέντε δυσλειτουργίε που επί τη ουσία ακυρώνουν την έννοια τζαμί. Και σε μελλοντικά βίντεο και άρθρα, πρώτο Θεό, Insha'Allah θα εξετάσουμε και τις πολιτικές σκοπιμότητες αυτών των ψευτοπροέδρων, καιρός να τα πούμε ανοιχτά, τις πολιτικές σκοπιμότητες αυτών των ψευτοπροέδρων, συγκεκριμένα τα συμφέροντα και τις ατζέντε τρίτων χωρών που εξυπηρετούν. Διότι όλη αυτή η αιμονή με την εμφάνιση και τον μιναρέ δεν είναι καθόλου αθώα και τυχαία. Θα δούμε επίσης, ενσάω από την θρησκευτική και θεολογική σκοπιά την ταπεινότητα που πρέπει να συνοδεύει τους Ισλαμικούς χώρους λατρείας σύμφωνα με την προφητική μας παράδοση, την Σούννα του προφήτη μας Και αυτό διότι η ουσία δεν είναι τα κτίρια τα μεγάλα με μιναρέδες και τρούλους, αλλά η λατρεία που λαμβάνει μέρος στο εσωτερικό για χάρη του υψίστου. Ο